Θέλω να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπως σου έλεγα. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξη Πολίτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, γιατρός στην ειδικότητα γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Έχει βαρέσει καμπανάκι και έχει βγει και ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κύριε Πολίτη, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ποφάτη, καλημέρα κύριε Βουσιλά. Πείτε μας λοιπόν. Από την όμορφη Καβάλα. Όμορφη Καβάλα. Πείτε μας λοιπόν, που βρίσκεται όμως σε συναγερμό, έτσι. Τι ακριβώς συστήνεται ως Ιατρικός Σύλλογος, ως γιατρός και τι ακριβώς θα κάνετε στο μέλλον προκειμένου να προστατεύσετε το σύνολο του πληθυσμού. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας, κύριε Ποφάτη, ανακοινώσαμε κάποια πράγματα τις προάλλες. Δεν ανακαλύψαμε την Πυρίτιδα, ξέρετε. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Ανακοινώσαμε τα αυτονόητα. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Ποφάτη, κύριε Βούσουλα, να τα αυτονόητα να θεωρούνται δυσνόητα ή και ακατανόητα πολλές φορές. Και αυτό είναι αυτό που μας λυπεί. Ναι. Ανακοινώσαμε τα αυτονόητα. Δεν ζητάει πολλά ο επιστημονικός κόσμος, δεν ζητάει πολλά η επιστημονική κοινότητα. Ζητάει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής προστασίας. Κλαίνουμε τα χέρια μας, φοράμε μάσκες. Το ξέρω ότι είναι δυσάρεστο εν μέσω θέρους και υψηλών θερμοκρασιών να φοράμε μάσκα, αλλά τι να κάνουμε, αφού μας προστατεύει, πρέπει να το κάνουμε. Και δεν είναι δάκε τόσο σπουδαίο. Και φυσικά δεν συγχρονιζόμαστε, δεν συνοστιζόμαστε. Είναι τρία πολύ πολύ απλά πραγματάκια, τα οποία αν τα τηρήσουμε με ευλαβική προσοχή, όπως έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, θα πάμε πολύ καλά και δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών. Κύριε Πολίτη, να μείνουμε λίγο στο θέμα του εργοστασίου. Προφανώς και από τη θέση σας ως γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, τι συνέβη εκεί και ξέφυγε η κατάσταση. Μέσα στο εργοστάσιο γνωρίζετε για τις συνθήκες, δηλαδή πώς δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κάτι έγινε εκεί. Ξέρετε τι γίνεται, χωρίς να θέλω να γίνω συνήγορος κανενός, ούτε το όνομα του ανθρώπου δεν ξέρω που έχει την επιχείρηση, και σας το λέω έντιμα αυτό. Ωστόσο, να ξέρετε ότι ιατρικά με απασχόληση έχουν γίνει σπουδαίες μελέτες και στην Αμερική μελετήθηκαν 130.000 εργαζόμενοι ακριβώς σε τέτοιες δομές. Σε δομές επεξεργασίας κρέατος. Και γιατί μελετήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θυμάστε και το πρόσφατο παράδειγμα της Γερμανίας, στα σφαγεία εκεί πέρα που υπήρξε μια μεγάλη εστία. Έκλεισε όλη η πόλη εκεί όμως, μην ξεχνιάμαστε έτσι. Έτσι ακριβώς. Μελετήθηκαν γιατί είναι δυσμενείς οι ίδιες οι συνθήκες και ευνοούν τους ιούς, τους ανθρωπιστικούς ιούς γενικότερα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν εκεί μέσα, σε αυτές τις δομές, και λόγω φυσικά του γεγονότος ότι ο ιός, όλοι οι ανθρωπιστικοί, επιβιώνουν περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι. Για την ιστορία το λέω ότι μελετήθηκαν 130.000 Αμερικάνοι εργαζόμενοι σε τέτοιες δομές, εκ των οποίων το 3,7% ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Πολίτη. Έχουν γίνει λάθη στο εργοστάσιο ή όχι? Φαντάζομαι ότι... Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που υπήρξε η διασπορά, μετά μοιραία θα είχαμε αυτό που είχαμε. Λέτε ότι είναι εύκολες οι συνθήκες διάδοσης μεταφοράς του ιού, γιατί είναι χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε ένα εργοστάσιο. Αν όμως εγώ είμαι σωστά ντυμένη, φοράω τον κατάλληλο εξοπλισμό, φοράω τη μάσκα μου, κρατάω αποστάσεις και δουλεύω σωστά, έχοντας απολυμάνει τα χέρια μου και τις επιφάνειες στις οποίες εργάζομαι, νομίζω ότι αυτό το κάνει καθιστά δύσκολη τη μετάδοση του ιού. Φαντάζομαι πως ναι. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα για το τι συνέβη εκεί μέσα. Σαφώς ίσως και έγιναν κάποια λάθη, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Ωστόσο είναι ένα ιδιαίτερο περιβάλλον και γι' αυτό, ναι, αυτό το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας, προτού αφορήσουμε τον οποιοδήποτε. Θα κληθείτε εσείς οι γιατροί, τώρα που έχουμε έξαρση των κρουσμάτων στην Καβάλα, να εξετάσετε πιθανότατα ασθενείς που να πάσχουν από τον κορονοϊό? Τι μέτρα λαμβάνετε ώστε να μην έχουμε διασπορά στην κοινότητα, ένα? Και δεύτερον, φοβάστε ότι θα έχουμε ένα τοπικό κλείσιμο της πόλης, έναν αυτοπεριορισμό? Θα απαντήσω στο δεύτερο, το οποίο αφορά και πολλοί κόσμο και ο κόσμος περιμένει να ακούσει από τα επίσημα χείλη τα δικά μας τι θα γίνει. Εκτιμώ και φρονώ ότι δεν θα έχουμε lockdown, υπό την έννοια του lockdown όπως το βιώσαμε τον Μάρτιο ή όπως το βίωσε κάποια στιγμή και η Ξάνθη και ο Εχήνος. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από εμάς. Εντάξει, γιατί είναι ευχολόγιο να λέμε ότι δεν θα έχουμε, αλλά το θέμα είναι στην πράξη τι κάνουμε και επί του πρακτέου πώς θα συμπεριφερθούμε. Από εκεί πέρα. Στο πρώτο σας ερώτημα, κύριε Ποφάτη, είχε να κάνει με τους ασθενείς που, ναι, ναι, τους δυνητικά φέρονται στον κορονοϊό που μπορεί να εξετάσουμε. Ναι, αυτό συμβαίνει. Πλέον ο κορονοϊός είναι στην κοινότητα. Παλιά λέγαμε ότι είναι εισαγόμενο προϊόν από τους φίλους Βούλγαρους και τους λοιπούς τουρίστες οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ κατά εκατοντάδες στην Καβάλα και έρχονται ακόμα. Τώρα πλέον δεν είναι εισαγόμενο προϊόν ο κορονοϊός. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας, χτύπησε τις πόρτες μας και είναι ένα κομμάτι δυστυχώς της καθημερινότητάς μας. Οπότε ναι, σαφώς και φοβόμαστε. Εμείς έχουμε, σαν ιδιωτικά ιατρία, σαν νοσοκομεία, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επειδή έχω καλή εικόνα και γνώση του τι κάνουν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι οι συνάδελφοι τα πάνε πάρα πολύ καλά.
τηρούν απαρέγκλιτα όλα αυτά που προτείνει ο ΟΔΗ, όλα αυτά που προτείνει η απλή λογική. Η απλή λογική τα προτείνει. Αυτό, ναι. αυτό θέλω να λέω. Η απλή και αυτό λογική τα προτείνει, αλλά ακούμε και πάρα πολλούς ανθρώπους στο τελευταίο χρονικό διάστημα να διατείνονται ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει ο κορονοϊός, γιατί να είμαστε τόσο προσεκτικοί. Εσείς που συναντάτε ασθενείς σε καθημερινό επίπεδο, τι σας λένε, είναι υποψιασμένοι, είναι προσεκτικοί? Δυστυχώς, κυρία Βούσουλα, η καλή διαχείριση της πανδημίας και της μη διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας έδρασε, αν θέλετε, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ναι, μεν τα πήγαμε περίφημα, ναι, πήραμε τα εύσημα από όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς όλο αυτό λειτουργήσε, αν θέλετε, ανασταλτικά στην ψυχολογία μας. Πολλοί υποτίμησαν, πολλοί αμφισβήτησαν την ίδια την ύπαρξη του ιού. Εγώ αυτό που θέλω να στυλιτεύσω είναι ο διαχωρισμός της κοινωνίας μας. Το βιώνουμε πάρα πολύ εδώ στην Καβάλα τις τελευταίες ημέρες, σε κορονομάχους και κορονολάτρες, σε συνοριομάχους και συνοριολάτρες, όταν πριν από λίγες εβδομάδες γινόταν όλο αυτό ο τόπο. Αν θα ανοίξουν τα σύνορα, αν δεν θα ανοίξουν τα σύνορα. Κάποιοι έλεγαν ανοίξτε τα πάντα να περάσουν οι τουρίστες, κάποιοι άλλοι έλεγαν κλείστε τα πάντα γιατί φοβόντουσαν. Αυτός ο διαχωρισμός είναι επικίνδυνος και πρέπει να σταματήσει εδώ. Μόνο με ομοψυχία και αν όλοι μαζί συνετιστούμε και με την ενημέρωση τη δική σας και με την ενημέρωση τη δική σας της επιστημονικής κοινότητας, εδώ έχετε κι άλλον ένα ρόλο. Είστε και αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Ακούγαμε χθες και τον Δήμαρχο, είπε ότι δεν μπορεί να κλείσει. Ναι, δεν μπορεί να κλείσει η οικονομία. Είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να το στείλουμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Έτσι είναι, σαφώς. Δεν πρέπει να κλείσει η οικονομία. Εγώ αφουγκράζομαι και τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες μας, οι οποίοι στενάζουν αυτή τη στιγμή. Έχουν δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα, οι οποίοι είναι σοβαροί και οι οποίοι πραγματικά νομίζω ότι συμμορφώνονται. Τους ακούμε και αυτούς, γιατί πρέπει να τους ακούμε και αυτούς. Γιατί αν δεν τους ακούσουμε και τους παραμελήσουμε, θα πάμε στα βράχια μοιραία. Κύριε Πολίτη, να συνεχίσετε να δίνετε οδηγίες, να μιλάτε για τον κορονοϊό, να δίνετε πληροφορίες. Και να κρατάτε τις ισορροπίες. Όλοι να κρατάμε τις ισορροπίες. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι. Και μόλις βγούμε από αυτή την περιπέτεια εκεί στην Καβάλα, θα ξαναβγούμε να τα πούμε για την όμορφη πόλη σας. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ.